Παγκόσμιο οικονομικό σοκ με ανυπολόγιστες απώλειες και για την Κρήτη μετά την κατάρρευση του tour operator Thomas Cook. Όπως είναι φυσικό, η Κρήτη αποτελεί έναν δημοφιλή προορισμό για την Thomas Cook και αυτή την ώρα που μιλάμε ξεκινάει η διαδικασία του check-in για 8 πτήσεις που θα μεταφέρουν εκατοντάδες Βρετανούς τουρίστες που επέλεξαν την Κρήτη για τις διακοπές τους σε βρετανικές πόλεις. Πάμε ευθύς αμέσως στις πηγές του ρεπορτάζ να καλησπερίσουμε στο στούντιο του Δελτίου το Σταύρο τον Μουντουφάριο που θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την Μεγάλη Βρετανία. Καλώς όρισε Σταύρο, καλησπέρα. Και στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου βρίσκεται η γωγό η Αποστολάκη, ενώ σε ένα ξενοδοχείο της Thomas Cook στη Χερσόνησο βρίσκεται ο Λευτέρης Κουμαντάκης. Καλησπέρα συνάδελφοι και θα ξεκινήσω με εσένα γωγό δίνοντάς μας ένα πρώτο στίγμα από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, καθώς αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το check-in στην πρώτη από τις 8 πτήσεις που θα μεταφέρουν Βρετανούς τουρίστες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακριβώς. Καλησπέρα και από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, Μάνο. Κυρίες και κύριοι, ήδη έχουν καταφτάσει οι πρώτοι επιβάτες, οι οποίοι αναμένεται να αναχωρήσουν για τη χώρα τους στη Μεγάλη Βρετανία. 5 πτήσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα και 2 για αύριο. Θα μεταφέρουν περίπου 1.247 επιβάτες πίσω στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα σχέδιο το οποίο έχει βάλει σε εφαρμογή η πολιτική αεροπορία της Μεγάλης Βρετανίας, ενεργοποιώντας τον ειδικό λογαριασμό, ο οποίος υπάρχει για περιπτώσεις σαν και αυτή. Εάν δηλαδή οι επιβάτες της χώρας βρεθούν ξαφνικά μετά τις διακοπές τους σε άλλες χώρες και δεν μπορούν να επιστρέψουν. Ο ειδικός λογαριασμός λοιπόν της Μεγάλης... Να πούμε βεβαίως ότι βλέπουμε τους πρώτους Βρετανούς τουρίστες που βρίσκονται στα counter της Thomas Cook, τσεκάρουν τα εισιτήριά τους για να ταξιδέψουν προς βρετανικές πόλεις. Ναι, και Μάνο, μπορώ να πω ότι η διαδικασία αυτή εξελίσσεται πάρα πολύ ομαλά. Δεν έχουμε εικόνες χάους, πανικού στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Έρχονται σταδιακά οι επιβάτες. Οι πτήσεις τους είναι προγραμματισμένες από τις 9 και 4 έως περίπου τη 1 και 5 απόψε το βράδυ. Μία πτήση για το Newcastle, 2 για το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, μία για Γλασκόβη, 2 για Manchester, μία για Birmingham και μία για Bristol. Αυτές είναι οι προγραμματισμένες πτήσεις. 5 θα φύγουν απόψε. Αύριο το μεσημέρι θα ολοκληρωθεί η επιστροφή στην πατρίδα των 1.240 Βρετανών τουριστών που έμειναν, που βρέθηκαν στην Κρήτη. Έχουν ολοκληρώσει όλες τις διακοπές τους κανονικά. Με κόσμο που μιλήσαμε, είναι πολύ ευχαριστημένοι από την παραμονή τους στο νησί. Φυσικά, κανένας δεν περίμενε ότι θα κατέρεε ο μεγάλος αυτός ταξιδιωτικός οργανισμός με τον οποίο έκλεισαν τις διακοπές τους. Οι περισσότεροι το έκαναν διαδικτυακά και σε χαμηλές τιμές από ό,τι μας είπαν. Από εδώ και στο εξής θα είναι πολύ πιο προσεκτικοί, αν και τελικά κανένας τους δεν ξέρει αν θα κλείσει του χρόνου διακοπές και ο επόμενος οργανισμός δεν θα καταρρεύσει επίσης. Κοντά μου όμως, Μάνο. Εγώ θα επιστρέψουμε σε σένα, να καλησπερίσουμε και τον αερολιμενάρχη, τον Γιώργο Πλιάκα. Θα επιστρέψουμε σε σένα για να δώσουμε το λόγο στον κύριο αερολιμενάρχη. Να πάμε όμως και στη Χερσόνησο, στο Λευτέρη τον Κουμαντάκη, που βρίσκεται σε ένα ξενοδοχείο της Thomas Cook, να μας μεταφέρει το κλίμα. Η Χερσόνησος είναι μια περιοχή που έχει αρκετά ξενοδοχεία που έχουν συμβόλαια με την Thomas Cook, όπως αρκετά ξενοδοχεία υπάρχουν σε ολόκληρη την Κρήτη, Λευτέρη. Πολύ σωστά, καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ αναμφίβολα το κλίμα είναι βαρύ στην Χερσόνησο. Θα πρέπει να σου πω ότι όση ώρα περιμέναμε μέχρι να συνδεθούμε τηλεοπτικά με το στούντιο της Κρήτη TV, πολλοί ήταν οι τουρίστες οι οποίοι μας ρωτούσαν μέχρι και εμάς τους ίδιους τους ντόπιους εδώ, εάν γνωρίζουμε κάτι τελικά για το αν θα κλείσει το ξενοδοχείο της Thomas Cook που βρίσκεται ακριβώς πίσω μας, εάν θα συνεχίσει να φιλοξενεί Βρετανούς τουρίστες και ποιο είναι το μέλλον τελικά όλων αυτών που έχουν απομείνει τελικά πίσω μου ακριβώς σε ένα από τα μέλη της αλυσίδας Thomas Cook, των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που δίνουν το παρόν που βρίσκονται στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, Μάνο, κάνουμε μία σύνδεση ένα χρόνο και τρεις μήνες μετά τα εγγένεια του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, τότε που βεβαίως κανένας δεν προμήνει τις τραγικές αυτές εξελίξεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται τα τελευταία 2-24 ώρα. Έλενα Κουντουρά, πρώην Υπουργός Τουρισμού και CEO της εταιρείας της Thomas Cook, ο Πίτερ Φρανχόιζερ, έδιναν τα χέρια για μία στρατηγική σημασίας συνεργασία μελλοντική στο κομμάτι του τουρισμού. Με 135 περίπου εκατομμύρια ευρώ ύψος το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας σε επίπεδο Κρήτης. Ωστόσο, τίποτα δεν πήγε όπως όλα προμήνυαν τότε και όπως όλα έδειχναν τότε. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε και πίσω μου, επικρατεί μια σιγή
Δεν υπάρχουν πολλοί φιλοξενούμενοι τουρίστες και επισκέπτες στο ξενοδοχείο από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ενημερωνόμαστε. Ενώ αν συνδεόμασταν περίπου, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, περίπου 20 λεπτά νωρίτερα, πολλά ήταν αυτά τα μίνι μπάστα, τα οποία έσπευσαν προκειμένου να παραλάβουν ορισμένους από τους επισκέπτες με τα σακίδια τους, με τις βαλίτσες τους και τις αποσκευές τους, με προορισμό βεβαίως στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης για να αναχωρήσουμε κάποια από τις πτήσεις στα πλαίσια του επαναπατρισμού, όπως λέμε από χθες, Μάνο. 8 λοιπόν οι πτήσεις. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και στην υγωγό την Αποστολάκη που έχει δίπλα τη στον αερολιμενάρχη τον κύριο Πλιάκα. Θέλω ένα πολύ σύντομο πρώτο σχόλιο για να επανέλθω σε ένα Σταύρο, γιατί βλέπουμε ότι βρετανικά μέσα συνδέουν το Brexit με την κατάρρευση του Thomas Cook. Και μάλιστα άμεσα, με αφορμή και τις αχδαίες εξελίξεις που υπάρχουν σε πολιτικό επίπεδο στην Μεγάλη Βρετανία, υπάρχουν αρκετές εφημερίδες, όχι τόσο από τη Βρετανία, οι οποίες εκτιμούν ότι πρόκειται και για ένα μήνυμα για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει στην περίπτωση ενός σκληρού Brexit. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά αποκαλύψεις, κυρίως από τον βρετανικό Guardian, που συνδέουν άμεσα την κατάρρευση της Thomas Cook με την κατάρρευση του σχεδίου διάσωσης, το οποίο είχαν επεξεργαστεί και ήταν έτοιμοι να υλοποιήσουν Τούρκοι και, Ισπανοί, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα βεβαίως και να αποφύγουν τις συνέπειες από μια κατάρρευση του τραπεζικού κολοσσού. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τζόνσον αρνήθηκε να δώσει τα 200 εκατομμύρια λίρες για την διάσωση του οργανισμού ήταν ένα σήμα το οποίο οδήγησε τους Ισπανούς και τους Τούρκους να κάνουν πίσω, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και να μην προχωρήσει αυτό το σχέδιο διάσωσης. Θα επιστρέψω σε ένα Σταύρο. Πάμε στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Μας έδωσε το στίγμα του ρεπορτάζ εγώ η Αποστολάκη. Θα δώσουμε ευθύς αμέσως το λόγο στον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Πλιάκα. Καλησπέρα σας, κύριε Πλιάκα. Βεβαίως, αν δεν υπήρχε η κατάρρευση της Thomas Cook, η διαδικασία των αναχωρήσεων για τα βρετανικά αεροδρόμια θυμίζει ακριβώς την ίδια διαδικασία που γίνεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ, που είναι και ο κύριος όγκος των αφιξοαναχωρήσεων των Βρετανών. Ακριβώς το ίδιο, απλούστατα σήμερα θα μπορούσα να πω ότι είναι και λίγο καλύτερο, γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 10-15 άτομα και από την πρεσβεία την Αγγλική και από ανθρώπους που ήρθαν από την Αγγλία για να βοηθήσουν όλους αυτούς τους επιβάτες. Οπότε νομίζω η εξυπηρέτηση είναι η ίδια, ίσως και καλύτερη. Βλέπετε και από πίσω μου, ο κόσμος τσεκάρει κανονικά. Δεν υπάρχουν ουρές, δεν υπάρχει αναστάτωση. Δεν υπάρχουν, αν θέλετε, και πολλά ερωτήματα από πολύ κόσμο, διότι ξέρουν ακριβώς και ενημερωμένοι από το ίντερνετ με ποια πτήση φεύγουν, τι ώρα φεύγει, και ήρθανε προγραμματισμένα, οργανωμένα, όλα καλά. Βλέπουμε λοιπόν τους επιβάτες που αυτή την ώρα είναι στη διαδικασία του check-in για να φύγουν προς βρετανικά αεροδρόμια. Κύριε Πλιάκα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εχθές μας το ξεκαθάρισαν και οι φορείς του τουρισμού. Η Thomas Cook άλλες αφίξεις τις επόμενες ημέρες ή τον Οκτώβριο δεν θα φέρει, καθώς έχουμε πλέον μία δεδομένη κατάρρευση. Μέχρι πότε θα έχει ολοκληρωθεί ο αριθμός των πτήσεων της Thomas Cook που θα μεταφέρουν και τους υπόλοιπους τουρίστες σε διάφορα αεροδρόμια της Ευρώπης? Δεν μιλάμε για πτήσεις Thomas Cook, μιλάμε για επιβάτες της Thomas Cook, οι οποίοι μέχρι τις 4 Οκτωβρίου έχει προγραμματίσει την πολιτική αεροπορία της Αγγλίας να έχουν επιστρέψει όλοι, γιατί θα έχει τελειώσει και το πακέτο. Δεν γυρνάει κανένας νωρίτερα από ό,τι όσο είχε πληρώσει να κάνει. Όσοι ήρθανε από χθες, όπως είπατε και εσείς και είπατε πολύ σωστά, δεν έρχεται κανένας σχεδόν από το, με πακέτο της Thomas Cook. Δεν τους αφήνουν να επιβιβαστούν από τις χώρες που να ξεκινήσουν. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα να μας μείνουν εδώ επιβάτες, οι οποίοι να μην ξέρουμε πώς θα τους γυρίσουμε. Εάν τέλος πάντων υπάρξει και καμιά δεκάδα, εικοσάδα επιβατών οι οποίοι δεν έχουν ενημερωθεί, και για αυτούς έχουμε προβλέψει. Υπάρχει γραφείο το οποίο είναι στελεχωμένο και αυτό από την Αγγλία για να δίνει την οποιαδήποτε πληροφορία, και είναι και εδώ πέρα άνθρωποι της πρεσβείας με τους οποίους έχω άμεση συνεργασία για να λύσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Νομίζω ότι αυτός ο επαναπατρισμός, θέλετε να τον πείτε, η επιστροφή των τουριστών, εγώ μάλιστα τους χαιρετάω και τους λέω σας περιμένουμε του χρόνου το καλοκαίρι πάλι στην Κρήτη. Ενδεχομένως όχι με την Thomas Cook, αλλά με κάποιον άλλον. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο, και πραγματικά το Ηράκλειο, το οποίο είναι και η δύναμη του τουρισμού, δείχνει ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Εδώ είχαμε τόσους Κινέζους από τη Λιβύη που διώξαμε. Υπάρχει όμως και ένα δράμα που εκτιλήσεται, και το δράμα δεν είναι σε εισαγωγικά, γιατί όταν ένας άνθρωπος χάνει τη δουλειά του, είναι πραγματικά μια δραματική εξέλιξη στους ανθρώπους που εργάζονται για την Thomas Cook στην Κρήτη, και γνωρίζω ότι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καθημερινά υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι.
αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά τις επόμενες ημέρες πρέπει να εγκαταλείψουν την Κρήτη και να επιστρέψουν στη χώρα τους άνεργοι. Παρόλα αυτά όμως θέλω να σας πω ότι είναι εδώ πέρα, θα σας τους δείξει η κάμερα, παρά το ότι από προχθές οι άνθρωποι δεν θα πληρωθούν γιατί δεν υπάρχει εργοδότης, είναι εδώ για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους, για να εξυπηρετήσουν τους ανθρώπους. Όποιον δείτε μέσα από τις κάμερες με το πορτοκαλί, το μπλουζάκι, το κλασικό μπλουζάκι του εκπροσώπου της Thomas Cook, βρίσκονται εδώ οι άνθρωποι και μπράβο τους, συγχαρητήρια, διότι θέλουν να εξυπηρετήσουν και αυτοί τους πελάτες τους. Αυτό είναι οι εργαζόμενοι της Thomas Cook που βρίσκονται στην Κρήτη. Σωστό. Και θα μεταφέρουμε και εμείς ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους, όμως είναι εκεί για να φύγουν οι τελευταίοι τουρίστες που επέλεξαν πακέτα της Thomas Cook για να κάνουν διακοπές στο νησί. Και εδώ πραγματικά μιλάμε για ένα δράμα, κύριε Πλιάκα. Ναι, πραγματικά θα μπορούσαν να έχουν φύγει και να έχουν πάει στα σπίτια τους. Παρ' όλα αυτά είναι εδώ και θα είναι εδώ μέχρι τις 4 Οκτωβρίου και όλοι μας μαζί για να εξυπηρετήσουμε και τον τελευταίο πελάτη. Το χτύπημα το οικονομικό είναι άλλο και η εξυπηρέτηση που πρέπει να κάνουμε στους επιβάτες είναι ένα άλλο στοιχείο. Μάλιστα. Πρέπει να δείξουμε ότι πραγματικά είμαστε χώρα που δεν τους πετάμε έξω, τους διώχνουμε, τους αφήνουμε να φύγουν κανονικά και θα τους καλοδεχθούμε του χρόνου πάλι τους ίδιους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλιάκα. Ευχαριστώ και την Γογό την Αποστολάκη για το αναλυτικό της ρεπορτάζ. Έρχομαι σε σένα, βεβαίως και τον Λευτέρη τον Κουμαντάκη από τη Χερσόνησο. Έρχομαι σε σένα, Σταύρο, για να ολοκληρώσουμε τον πρώτο κύκλο του ρεπορτάζ εδώ στο κεντρικό δελτίο με αφορμή την κατάρρευση του Thomas Cook. Να σημειώσουμε, Μανώλη, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο προβληματισμό για το οικονομικό μέγεθος της ζημιάς και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κρήτη, αλλά και στην Ισπανία και στην Τουρκία. Ενώ στην χώρα μας είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης, βεβαίως της εκτίμησης της οικονομικής ζημιάς, κυρίως όσον αφορά στους ξενοδόχους. Την ίδια στιγμή, για να κλείσουμε και το ρεπορτάζ όσον αφορά στον βρετανικό πολιτικό χώρο, υπάρχει και έντονη αναταραχή με την απόφαση του Τζόνσον να μην στηρίξει την σωτηρία της Thomas Cook, με κάποιες εκτιμήσεις στον βρετανικό τύπο να κάνουν λόγο για το ότι ο επαναπατρισμός των Βρετανών τουριστών με το σχέδιο το οποίο έχει εκπονήσει η πολιτική προστασία της Μεγάλης Βρετανίας κοστίζει ακριβώς το ποσό αυτό το οποίο θα έδινε για να σώσει τον κολοσσό. Πάντως η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας επιμένει ότι θα ήταν μια μάταια κίνηση από τη στιγμή που το τέλος της Thomas Cook ήταν προδιαγεγραμμένο, οπότε δεν θα μπορούσε να ρισκάρει τα χρήματα των φορολογούμενων. Έδινε και ένα κακό παράδειγμα για εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Σταύρο μου, του φέρνει να σε ευχαριστήσουμε πολύ.